Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ωραίο παιχνίδι έχουμε απόψε. Καλό παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Θέαμα. Χωρίς αματισμούς. Τα ξέρετε τώρα. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε. Αλλά δεν θα έρθει. Ο Γράτος θα στοχίσει. Αυτός δεν κατάφερε να βρει στόχο. Θα μειώσουν στον πόντο, θα κάνουν το 3-2. Ένα καλά του διαθέτει το άλλο. Εμείς του Κωνσταντίνου, τι το είπαμε. Και απόψε τους έχω δει γεμάτους. Οι Μπυροκίλερς και όμως είναι αληθινό. Έχουν έρθει με κόσμο απόψε εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου. Τα λιώσια. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στην ομάδα, άρρωστο είναι. Είναι τα απίστευτα πράγματα. Πολύ ωραία η ενέργεια. Δεν θα καταλήξει το καλάθι. Σάλβος. Σάλβος είναι φωτιά. Θα αστοχίσει στο τριών πόντων. Γιατί δεν τελειώνει τη φάση. Απίστευτα πράγματα γίνονται σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Τι έχουν πάθει. Επιθετικό rebound. Δεν θα στοχίσει. Α, η μπάλα γυρίζει με πολύ ωραίο τρόπο εδώ. Θέαμα. Κράτος. Καπετανίδης. Τι έκανες πριν, Καπετανίδη μου, γιατί δεν τελειώσει τη φάση. Κράτος. Κράτος. Θέλω να το βουμπουνίσει με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο. Καπετανίδης εκτοχός. 4. Καλάθι. Η άμυνα των γαλλικών από το κεφαλά είναι απούσα. Κοιτάς καβαλιέρα δες. Καβαλιάνιδες. Yeah.
Κράτος, Κράτος, συγγνώμη, θα με κυνηγάει μετά ο Κράτος. Τον είπα Κίκα. Καλύτερα να τον έλεγα Κίκα με αυτά που βλέπω. Από τον κύριο Κράτο. Θα σε καλά. Ξαπαθείς. Απίστευτο. Τον είδα εγώ χαλαρότη το παιχνίδι. Αυτά πληρώνονται. Κύριε Κράτο. Σας είδα εγώ. Εκεδέπτει χαλαρός. Τριών πόντων. Πάνω από ποιον. Θα γίνει 16. Κίκας. No look πάσα, Καπετανίδης. Το καλάθι ήρθε. Με πολύ ωραίο τρόπο. Κράτος, Κερουτσάκος, Καβαλιεράτος, Καπετανίδης. Τι έχουμε βήματα? Πολύ πάσα και κάτω. Για τρεις. Άστοχος. Άστοχος. Δεν είναι. Το κουμπούνισε με αυτόν τον τρόπο που μόλις είδατε. Βιάστηκα. Και όταν σουντάρει ο Σάντος θα πρέπει να κρατάω και μια πισίνη. Ο Κράτος απάντησε. Η θεμέα απάντηση του Κοσμαδάκη. Δεν υπάρχουν άμυνες. Αυτό είναι καλό βέβαια για μας. Τι κάνει ο Κράτος εκεί? Κράτο μου. Τον περνάει στο φάγκο. Καθαρίζει το μυαλό του. Δεν εμφάνισε αυτή. Νέο βίντεο. Για δύο. Θα στοχίσει. Μοραγέμος. Καπετανίδης. Κατσίκης. Θα φύγει μπάλα από τα χέρια του Ντούρου. Για τρεις. Ούτε τώρα. Αυτά τα πράγματα έχουν εκείνη απόψε. Τι του συνέβη? Τι έχουμε? Έχουμε φάουλ του. Του Καπελέ. Εκτός φάσης. Καπελέ θα περάσει τον πάγκο. Ντούρος. Κάτι σαν σουτ. Ξανά Ντούρος. Σουτ για δύο. Κακό, άστοχο. Έρμπολ. Από τον κύριο με το νούμερο 14. Το Μοραγέμο. Μαδάκης. Για τρεις. Άστοχος. Λάθος πάσα του Ντούρου. Και πάλι Κοσμαδάκης. Μαδηλαράς. Θα γυρίσει μπάλα. Μαδηλαράς παλεύει για το ριμπάου. Κατσίκης. Σάλβος. Παλάς για τρεις. Άστοχος. Παλέμου για το rebound δεν πήρε ο Killers. Η μπάλα τελικά στα χέρια των παιχτών των Γαλλικών και πιάνο. Μοραγέμος.
Αλλά πού χαμηλά. Εντάξει, τον, όπως είπε ο Μποραγίμος, προς το καλάθι το αντίπαλο έσκασε με αγώνα σε σημείο που του έκοψε την αναμνόη του Δημήτρη. Εντάξει, όλα καλά, σηκώθηκε και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Σάλβος θέλει να παίξει τώρα εδώ τη συνεργασία με τον Δημήτρη, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Συνέχεια ο Σπαδάκης έκανε το φάουλ, 1-28 για το τέλος του παιχνιδιού. Περουτσάκος. Τι καλαθάρα ήταν αυτή! Καλαθάρα ήταν αυτή από τον Κατσίκη, παρακαλώ. Η απάντηση είναι άμεση από τον έτερο Κατσίκη. Κατσίκη στον Κατσίκη η απάντηση. Ντούρος Περουζάκος. Τι πάει Γιάννης, κάνει μου βήματα Γιάννης. Σε καθαρά. Ξέρεις ότι σε έχω σε κίνηση, αλλά περπατήσαμε. Σταματάει 35 δευτερόλεπτα. Σταματάει την μπάλα, θα την περάσει στο ψηλό, στο γραφικό. Με ταβλό μέσα. 18-12. Τους έχουν βάλει δύσκολα. Εδώ του Κωνσταντίνου του Τάπα. Άστοχο, μυρογέμο, Σμαδάκη, σε ένα δευτερόλεπτο. Τέλος του δεκαλέπτου, αυτό ήταν παιδιά. Στο συν 8, ο Λωμάτα του Μαντιλαρά, μάλιστα. Για πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Παλάς Μαντιλαράς, ο Κωνσταντίνος πέρασε στο παρκέ. Συνεργασία εδώ με τον Ψηλό. Το καλάδι θα έρθει από τον Ψεματίκα, ο οποίος θα κάνει το 22-12. Διαφορά στους 10 γράδος. Και πάλι για τα γαλλικά. Μοραγέμος θα πάει προς το καλάθι, θα ευστοχίσει. Θυσίασε, σηκώθηκε, σκόραρε. Ο Γράδος αμαρτύρεται στον διαιτητή. Ο Σμαδάκης άστοχος, Δούρος. Εντάξει Στράτο μου, οι άλλοι έχουν κίνητρο μεγάλο. Μια νίκη θέλουν για να καθαρίσουν την κατηγορία στα επόμενα 4 παιχνίδια. Για αυτούς είναι 4 τελικοί. Έναν από τους 4 πρέπει να τον πάρουν. Μην κοιτάς εσύ τώρα που έχετε περάσει στα play-offs σαν τρίτη. Εύστοχο στην πρώτη. Ο Μοραγέμος θα πετύχει τον τρίτο συνεχόμενο πόντο του. Εύστοχος, τον τέταρτο τώρα. 22-16. Μετράνε σερί 4-0 και το φίλουν αποκλειστικά στο γύρο με το νούμερο 14. 8-36, δεύτερο δεκάλεπτο. Το Σμαδάκης. Σωματίκας. Μαντιλαράς,
δευτερόλεπτα. Πρέπει να πάρει την προσπάθεια. Θα πάει μπροστά μέσα. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Στράτος μήπως αυτό το καλάθι τον ξυπνήσει. 22-18. Τα γαλλικά σιγά σιγά, αργά και σταθερά επιστρέφουν. Μαντελαράς σωματικά θα αλλάξει πανέμορφα. Κρίμα που δεν μπήκε αυτό το καλάθι. Ορογένος. Πάει ο Στράτος. Πάτησε. Ο Σάλβος είναι παραφορά. Παλάς. Εύστοχος. 24-18 επιτέλους. Βρίσκουν σκορ. Σταματάει αυτό το σερί. Η έξαρα πάτη την πόντη των Μπυροκυλές. Όπου από μια τριποντάρα από τον Γράδο. Αυτό είναι Στράτο μου, επικεντρώνει στο μπάσκετ. Ας δεις διαμαρτυρίες τώρα. Μην κάνεις το μυαλό σου. Ο Σματάκης απάντησε. Πω, απάντησε. Δεύτερο συνεχόμενο το Σάλβο. Θα γίνει και το λάθος. Λέβει ο κάπτεν. Και πάλι σε το Σματάκη. Ο Κούκας βρέθηκε στο καρκέ και του χρόνου φάου. Και 40. Δεύτερο δεκάλεπτο. Εδώ στο σπουδαίο κήπεδο του Αγίου Νικολάου στα Λιώσια. Χαμηλαράς. Λάθος. Τι πας να τραβεί προς τα δίνε μου. Τρεις. Όχι αυτή τη φορά. Η μπάλα στα κύρια του Κίκα. Ιρουσάκος. Γιάννης που στην weak side. Και πάλι στον Ιρουσάκο. Θα πάρει την προσπάθεια. Μανιλαράς. Σωματίκας. Νεοφίδιου. Καπελές. Μαντλαράς. Παλάς. Δεν θα κάνει αυτό ο Κωνσταντίνος. Δεν θα δούμε τον Πυριουτσάκο. Θα πάρει το φάουλ. Ήταν το δεύτερο. Μπράβος. Καλά και φάουλ. Όχι, θα μπορούσε όμως. Το πήρε τον Κωνσταντίνο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Κράτος. Τι του έκανε η μπάλα τώρα εδώ. Αυτό. Απίστευτο. Ο Γράδος όταν κάνει πολλές είναι σαν να... Τι να πω.
να περνάει η μέρα που να μην έχουν κουτσουλί στα Περιστέρια. Για τόσο απίθανο γεγονός. Γράφος και πάλι. Θα πάει προς τα μέσα, εξαιρετική ενέργειά του, θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε τώρα το Στράτο. Μπάλα θα αναπηδήσει, 1, 2, 3, 4 και μπήκε στο καλάθι. Ράλβο ζητάει time out. Αυτή την εντύπωση έχω και σωστά την έχω. 27-23, 4-53 για το τέλος ημιχρόνου. Μαντιλαράς. Τέλος time out. Νεοφύτου. Θα γυρίσει, θα προσποιηθεί, θα περιμένει. Θα στοχίσει. Περίμενε 27-23. Νέο φάουλ. Επιθετικό. Χάσαν την ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να μειώσουν. Καπελές. Μανδυλάρας. Θα πάρει τον τρίποντο. Μπάλα θα τον πουλήσει. Και τώρα στα χέρια του Περουτσάκου. Άστοχος και αυτός. Υπάρχει νευρικότητα. Καμία από τις δύο ομάδες στην παρούσα χρονική στιγμή δεν μπορεί να συνδεθεί με το καλάθι. Μια καλή άμυνα διαθέτει την άλλη. Καπελέ σε μια one man show. Ενέργεια θα στοχίσει. Γράδος. Καπετανίδης. Τον Κίκα θα πάρει το τρίποδο γιατί είναι αμαρκάριστο. Όσο αμαρκάριστο ήταν τόσο κακό. Μιλάρας για τρεις. Κίκας. Ράδος. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Καπελέ. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Θα καταλήξει το καλάθι και θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Με 6, 29-23. Καπετανίδης. Φοβήθηκε εκεί μπροστά στον Νεοφύτου. Έφερε την μπάλα έξω. Κίκας. Σέμινη μπάλα στα χέρια, μάλιστα. Νέο time out, 2-2 για το τέλος ημιχρόνου. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος θα χάσει ένα εύκολο φαινομενικά καλά τη πάντα. Γιατί στο μπάσκετ ξέρετε πως είναι αυτά. Όλα μπαίνουν και όλα κάνονται. Κράτος. Yeah.
δεν το πλήρωσαν. Το 29-23 παραμένει. Μαντάκης. Θα πάρει το φάουλ. Τι έχει δώσει επιθετικό. Σε επιθετικό φάουλ στο σάλβο πάνω στο γράδο και η μπάλα είναι στα γαλλικά. Ναι! Ο γράδος ευτοχής σε σου τριών πόντων και πάλι θα δώσει τη λύση. 29-26. Μαντελαράς. Ροφή του. Επιμένει, θα σκοράρει, μεγάλο παιχνίδι παρακολουθούμε. Μάχη, σώμα με σώμα. Παιχνίδι είναι αρκετά δυνατό. Καλό θα κάνεις αγκαλικά, γιατί είναι σε συνθήκες play-offs αυτά που βλέπουμε απόψε. Σαν να είμαστε στο σαλούν. Και να βλέπουμε μονομαχία, έχουν βγάλει και δύο τα όπλα τους και πυροβολούν. Μαδάκης για τρεις από τη γωνία, άστοχος. 31-26, στη συνέχεια θα κάνει το φάουλ. Στο βελάκι, πυροκύλες. 23 δευτερόλεπτα. Ο Κοσμαδάκης θα πάρει το φάουλ στα 13-7 από τον Καπετανίδη. Εύστοχος. Μετά τις δύο εύστοχες βολές του Σάλβου. Γράδος. Ένα βήμα πίσω, κακή επιλογή, κλείστηκε. Το κλήρωσε, τέλος ημιχρόνου, 33-26, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπάλα χαμηλά. Το δεύτερο ημιχρόνο ξεκινάει με καλάθι του Καπετανίδη. Αυτό, ναι! 33-30!
Διαφορά στους τρεις. Πελές. Σεμπατίκας. Θα στοχίσει. Και απέναντι έχει το Κατσίκι. Κατσίκι έχουν οι μεν, αλλά έχουν και οι δε. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Θέλει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 33-33. Μπαίνουν με το πόδι κολλημένο στο γκάζι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τόσο να και ο Νικόλας Αλιώσια. Πάμε σε μια μικρή διακοπή γιατί έχουμε time out και πιστεύουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, τέλος time out. Οι ομάδες επέστρεψαν. Το σκορ πλέον στα ίσια. 33 όλα. Μακιά όμως αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Σάλβος είναι μόνος του, θα το πάρει. Ναι, το βάλε. Από μια ματσάρα. 36-33. Μοραγέμος, θα στοχίσει. Σάλβος. Όπλησε, δεν το πυροβόλησε. Κεφαλάς. Το βάλει κι αυτό. Δύο συνεχόμενα τριποντά. 39-33. Γράδος. Θα πάρει το φάουλ. Το 33-28 με καλάθι του Καπετανίδη και τρίποντο του Γράδου γίνεται 33 όλα. Ήρθανε δύο τρίποντα του Κοσμανδάκη και του Κεφαλιά, συγγνώμη, να κάνουν το 39-33. Ο Γράδος τώρα είναι συμβολή. Εύστοχος. Και 54 με το σκορ στους 5 πόντους. Ο Μαδάγκης. Στον πόντο και αυτό. Καπετανίδης. Μέσα μια κόστη προς την πίεση. Ο Μαδάγκης του πήρε το φάου. Πολύ έξυπνα. Στίβη και εκεί το περίμενε. Την πάντησε. Σαν σχολιαρό παιδό την πρώτη μέρα στο σχολείο. Εγκυμονή κίνδυνο. Εγκυμονή μεγάλο λάθος. Το να φύγει ο ψηλός με την μπάλα στα χέρια και να τρέξει όλο το γήπεδο. Είναι μέσα σε αυτά που μπορεί να συμβούν. Λοιπόν, νέο τρίποδο τον Καπελέ, 42-35. Έχουν τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού και πάλι. Έχουν έρθει αποφασισμένοι για την νίκη Μπυροκύρης, αν μη τι άλλο. Στην weak side την μπάλα. Ας το πω. Πάρα τον Καπαγεράντο. Το οποίο πήρα το σωματικά. Πάμε το συγκρότη. Yes. Και μπροστά του ο Σάλβος τον εμπόδισε να σουτάρει υπό τις προϋποθέσεις που ιδανικά θα ήθελε. Καπελές πάει αντίθετα στους τρεις. Νέκης ο Τζούρος, ο Σματάκης, ο Σεματίκας πάνω στις αλλαγές που γίναν. Ο Σεματίκας το διάβασε, το είδε, πλήγωσε τον αντίπαλο. 44-36. Gracias.
είμαστε. Έφερα στην πρώτη. Κουσμαδάκης για τρεις και πάλι άστοχος από την φορά. Την πάρα στα χέρια του Γράτου, θα αποφύγει πολύ ωραία το σάλκο. Νεολουκ πάσα, εξαιρετικός Γράτος τώρα εδώ. Εξαιρετικός. Φοβερή κίνηση του, ήταν για χειροκρότημα αν μη τι άλλο. Θα το έκανα εγώ, αλλά δεν χρειάζεται να βρούμε τις διαδικασίες. Θα το να καταλαβαίνεις. Μπράβο σου πάντως. Ο Καβαλιεράτος έκανε την υπόλοιπη δουλειά, 44-40. Κατσίκης δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στον έλεγχο του. Μοραγέμο, θα το μετανιώσει. Έβγαλε την μπάλα έξω. Γράτος από το σπίτι. Και βάλε και λίγο πιο πίσω το σπίτι του σουτάρε. Αλλά στόχισε. Μαδάκης απέφυγε τον Ντούρο με εκπληκτικό τρόπο. Είναι και το δύο ομάδων πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση. Είναι μόνος ο Σαλβός, θα το πάρει το τρίποδο και πολύ καλά θα κάνει. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάλλον και θα πελέ. Είμα Ντάιφαουλ. Τον Κοσμαδάκη. Κακή. Δεν θα το πληρώσει. Νεοφύτου. Άστοχος. Καβαλιεράτος. Δύο. Άστοχος. 44-40 παραμένει. Το τρίποδο μπροστά στον Καβαλιέρα, το τόπαλο Θεοπάλαβος. 47-40. Στο σύν 7 κρατάνε τη διαφορά, κρατάνε το τιμόνι στην κούρσα της αναμέτρησης. Είναι σε θέση οδηγού και μόνιμα στο διπλανό κάθισμα. Αυτού του συνοδηγού. Το Σάλβο το Μαδιάξα μέχασε την μπάλα μέσα τα χέρια του. 3-22. Μοραγέμος. Μπράβο. Θα πάρει το σκρίνα του Καβαλιεράτο. Τι έχει δώσει τώρα.
Λοιπόν, ο Καβαλιάρα τους θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχει δώσει για την 5 φάουλ έχουν συμπληρώσει. 2 έχουν τα γαλλικά. Άστοχος η πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Δεν είναι το βράδυ τους απόψε, είναι δεδομένο αυτό. Ανεξάρτητα με το αν πάρουν ή όχι το παιχνίδι. Έχουν και καιρό να παίξουν, προφανώς θα τους έχει επηρεάσει, είναι εκτός ρυθμού. Αλλά απέναντι τους είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει με το μαχαίρι στο στόμα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Βράδος, τι θα σκραβιστεί, συγγνώμη να κάνει. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει νέο φάουλ. Από ποιον το θέμα είναι, από ζηματικά. Είναι ώρες που πιστεύεις ότι σε κάνει να πιστεύεις ότι παίζει μόνος του. Καπιτανίδης 2 και 16 για το τέλος του δεκαλέπτου. Μοραγέμος, Καβαγεράτος, άστοχος. Κάσαν ευκαιρία τώρα πάλι. Καπελές. Φάουλ αυτόν Καπιτανίδη. Ευτυχώς, όχι με το κεφάλι, είναι επικίνδυνη λίγο η φάση. Το ένα φάουλ, πάμε στο άλλο. Έστω από την πρώτη, μεγαλιέμος, αμυρίζει 47-43. Άστοχος στη δεύτερη. Πολύ κακά ποσοστά στις βολές στα γαλλικά. Άστοχο. Εύστοχο, συγγνώμη. 49-43. Διαφορά στις 6. Μαδηλαράς. Πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Μοραγέμο. Yeah.
15. Μαντιλαράς. Γιάνγκος. Νεοφίδου. Παίξε του λένε. Κακή εκτέλεση. Ο Ραγέμος αμυντικό έχουν ευκαιρία τα γαλλικά να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Πάμε για παιχνίδι 2 κατοχών, 23 δευτερόλεπτα. Απομένουν συνολικά τα 15 για τα γαλλικά. Μοραγίμος. Για να οδηγηθούμε στην τελευταία στροφή. Εκεί θα γίνει χαμός. Θα πέσουν γωνιά. Επιστρέψαμε, κίκα στα κοπίστα ίσα, τέλος. Τι πήγε να βάλει, απίστευτο. Λοιπόν, δεν ξέρω θα μέτραγε. Τι λέω ρε. Θα μέτραγε. Θα μέτραγε. Όχι, δεν θα μέτραγε. Θα μέτραγε. Ανέβαινε, θα μέτραγε. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. 13. Λοιπόν, έλα, τελευταίο δεκάλεπτο. Εδώ θα λυθούν όλα. Σάλβος. Ξεματικάς. Θα σκορχίσει. Μοραγέμος. Γράδος. No look πάσα, άργησε ο Γιάννης, άργησε Γιάννη μου πολύ, έπρεπε να έχεις τελειώσει με πεταχτάρι το γύρο σπίτες της. Λοιπόν, 50-47 παραμένει. Λάθος πάσα του Σάλβου. Μοραγέμος. Άστοχος. Τι σαν σου το επιχείρησε. Για να δούμε το Μοραγέμο που, πλέον έχει πάρει την μπάλα τα χέρια του Γράδου. Τσάκος. Ερμπολ. Σάλβος. Μην πάτσε εδώ τα νεοφύτου με Γράδο. Άγιο Μοραγέμος. Θα προκαλέσει το λάθος του νεοφύτου. Κατοχή για τα γαλλικά. 8-28. Έχουμε διανύσει 1-32 από την έναρξη του 4 δεκαλέπτου. Δεν έχουμε σκορ. Ωστόσο 50-47.
Περουσάκος. Φίτου. Συνεργασία ψηλών, θεματίκα στους σκόρες. 52-47, πάντα μπροστά. Ο Γιάννης για τρεις, δεν θα απάντησει. Νεοφύτου, άστοχος, Τσάκος στο rebound. Γιάρδος, θα πάει προς τα μέσα, θα πέσει στο παρκέ, τίποτα λέει ο Ρεύ, μοραγέμος επιθετικό και πήρε ο Τσάκος για τρεις. Άστοχος και αυτός, επιθετικό rebound. Τώρα δώσει άλμο στην έφαγε λίγο, πάνω στην διεκδίκηση, στην προσπάθειά του να εμπλιακεί στη φάση και να την πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Ψηλά στο Μυρό. Ο Κράτος αστόχησε. Σάλβος. Σεματικάς. Περουτσάκος, δεν θα τελειώσει τη φάση. Οι πυροκύλες πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση. Λοιπόν, πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Μπάλα χαμηλά, το τάξε και θα γίνει το λάθος. Νέα καλή άμυνα. 5:59, 4:10. Οι πυροκύλες πραγματοποιούν εμφάνιση για τις πιο υψηλές θέσεις. Αν μαζευόντουσαν σίγουρα θα ήταν πιο ψηλά. Εκπληκτική πάσα το Σμαδάκι. Ο Μαντιλαράς θα στοχίσει. Πάει ο Σάλπος να τον φάει τώρα. Την έχει χάρισει μια διαφορές απόψε. Ας την πήγε την μπάλα. Θα πούμε μετά. Δεν ξέρω τι έχει πάρει ο Κωνσταντίνος απόψε πραγματικά. Θα μου τα πει μετά το παιχνίδι. 5 δευτερόλεπτα στην κατοχή των Biro Killers. Κεφαλάς προσπαθεί να βγει τα screen. Την μπάλα στο Μαντιλαρά, κεφαλάς για τρεις. Όχι. Περουτσάκος. Μοραγέμος. Άστοχος. Νεοφύτου, θα το κλείσουν Κατσίκης και Περοτσάκος, επιμένει ο Νεοφύτου, νέο καλάτι, 57-47. Η διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Εγώ του θα πάω το Μαντιλαρά από το παιχνίδι. Περοτσάκος, για τρεις. Καπελές θα πάρει την μπάλα. Και από εκεί στο Μαντιλαρά. Σάλβος. Τώρα ο Καπελές τι θέλει εκεί. Πέφτουν εδώ μια 40 λεπτά Καπελέ μου. Τώρα σου ήρθε. Δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται μέσα στο παρκέ. Σφάζονται. Κοσμαδάκης. Αστοχός. Κερουτσάκος. Θα τρέξει όλο το γήπεδο. Θα πάει προς τα μέσα. Τι ζητάει ο Γιούκας τώρα εκεί.
Λοιπόν, πάμε για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά. Μοραγέ μας θα πάρει το φάουλ. Το σκόρ είναι στο 59-47, η διαφορά στους 12. Πολύ ωραία στον Περοτσάκο, εκπληκτικό καλάθι, μπράβο τους. 59-49. Χρόνος υπάρχει, να δούμε τι μπορούν να κάνουν σε αυτά τα 3-44. Νεοφίδου. Έχουν βάλει 61 από τους. Ο Γράδος θα μείνει στον αέρα, δεν θα τελειώσει. Απέφυγε Μανδυλάρα σε πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια Νεοφύτου. Ο Κούκας θα κάνει το φάουλ στο Κοσμαδάκι. Που θα πάει στη γραμμή των ελευθεροβολών. Καπελές. Κακή από την άποψη ότι ο Νοφίτου δεν έκοψε στην ώρα του. Άρχισε να κόψει. Εντάξει. Η σχολή παλιά έλεγε ότι πάντα ευθύνεται αυτός που κάνει την πάσα. Νομίζω εδώ Πυροτσάκος για τρεις, άστοχος, μειώνονται οι ελπίδες των φιλοξενούμενων για την νίκη. Η διαφορά είναι στους 12, 2-45. Οι Πυροκίλερς είναι καλύτεροι από την αρχή του παιχνιδιού. Είναι μπροστά, δεν έχουν κάσει το προβάδισμα. Ο Σάββος παραλίγο να την κάσει. Την έκασε Αλέφτο Μαντελαράς και έσωσε την κατάσταση. Αυτό το σου τριών πόντων τώρα το Σάλβο. Κατσίκης. Θα πάει προς τα μέσα. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Το φάλο ο Γράδος θα το κάνει το φάουλ από 1 και 2 τα φάουλ οι παιδού και φιλοξενούμενοι αντίστοιχα καπελές καπλωτές ραχές κατά τα πόδια το καλάθι θα έρθει 63-49 και νομίζω ότι κάπου εδώ κλείσει συγκλονιστικού απρόπτου. Το παιχνίδι θα πάει στους Πυροκίλερς. Πυροσάκος. Άστοχος. Έχουν συγκαγκαλιάσει πλέον την νίκη. Και μαζί με αυτή τη νίκη και την παραμονή στην κατηγορία. Άστοχος ο Καπέλες. Σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Γράδος για να βάλει ένα τρίποντο από πολύ μακριά. Λοιπόν, οι Πυροκίλερς θα πάρουν μια δίκαιη νίκη, πέρα για πέρα. Το θέλαν περισσότερο, είχαν κίνητρο, το απέδειξαν. 63-49. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πυροκίλερ Γαλλικά 63-49 για χαρά σε όλους.